Η ενεργειακή κρίση αναδεικνύεται σε νούμερο ένα εχθρό για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ ο φόβος για ελλείψεις οδηγεί στην εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Ως συνέπεια, το κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται δραματικά, την ίδια μάλιστα στιγμή που οι καταναλωτικές δαπάνες περιορίζονται. Όταν η Ευρώπη ολόκληρη, αλλά και η χώρα μας, βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα μιας καταστροφικής πορείας εν ώψη και του χειμώνα και του αυξημένου κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πώς μπορεί να αφήνει ανεξέλεγκτο το επίπεδο της αισχροκέρδειας που γίνεται στο επίπεδο χρηματιστηρίου ενέργειας. Πλέον ο κίνδυνος του λουκέτου ελοχεύει για πολυάριθμες επιχειρήσεις. Το 38 περίπου της 100 των επιχειρήσεων εκφράζει την αβεβαιότητα για το μέλλον τους, και από την άλλη πλευρά ένα 6,5% βάζει άμεσο τον κίνδυνο του λουκέτου. Αυτό, εάν βγει πραγματικότητα η πρόβλεψη, τότε θα μιλάμε για απώλεια 50.000 επιχειρήσεων και απώλεια θέσεων εργασίας άνω των 100.000. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, θολώνοντας ακόμη περισσότερο το τοπίο για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ήδη βιώνουν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα πριν είναι αργά. Διότι όταν τα παίρνει η κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή, για την οποιοδήποτε κυβέρνηση τα παίρνει με χρονική υστέρηση, τότε τα μέτρα, παρά τις δαπάνες που κάνει το κράτος, είναι αναποτελεσματικά.